του Ντάνι. Η κεφαλιά του Μπατίστα κόβεται πάνω στη γραμμή από τον Μπουσάτη. Χαμένη ευκαιρία για ένα γκολ για την ΑΕΚ. Ο Μπάσα στο πλάγιο για τον Γκρούντα. Περνάει ο Μπίσαμε στην περιοχή, κάνει το σούτ, αλλά ο Μίνου με διπλή προσπάθεια. Αλεξανδρής για τον Σαββίδη, έχει δύο παίκτες κοντά του. Βασιλόπουλος που κάνει τη σέντρα. Αλεξανδρής μέσα στην περιοχή, στρώνει στον Σταματή, κάνει το σούτ. Μπλοκάρει πολύ ωραία ο Ντάνι. Νόγκα έκοψε. Φεύγει ο Λάτσα από πίσω, πλασάρει ο Λάτσα, δεν είναι offside. Και τελικά δεν επιτυγχάνει τον γκολ. Δεν μπορεί με ο Λάτσα, παρά την πολύ καλή προσπάθεια την οποία έκανε να στείλει την μπάλα στα δίχτυα, αφού προσπαθώντας να την προωθήσει, αφού έχει ξεπεράσει εδώ τον Μίνου, προσπαθώντας να ξεπεράσει την μπάλα, να προωθήσει την μπάλα μέσα στο τέρμα, με το αριστερό πόδι την στέλνει να βρει την βάση της δοκού του τέρματος της ΑΕΚ. Λεπτά ίσως και λιγότερο πριν τελειώσει το παιχνίδι, η Βλάσνια στην πιο καλή της επίθεση και χάνει την πιο μεγάλη ευκαιρία για να κάνει το 1-1. Δείτε εδώ και πάλι την φάση. Πέρασε ο Λάτσια την μπάλα πάνω από τον Μίνου, ήρθε με το αριστερό πόδι να την προωθήσει στο τέρμα. Η μπάλα χτύπησε στη δοκό και βγήκε out. Προσπαθεί να ξεφύγει ο Σταματής, στρώνει στον Σαββίδη. Σαββίδης έχει πολλούς παίκτες μπροστά του. Μανολάς, Βασιλόπουλος. Βλέπετε πόσο δυνατά πέφτουν πάνω στους παίκτες της ΑΕΚ οι παίκτες της Βλάσνια. Σαββίδης. Μανολάς. Κάνει τη σέντρα, η κεφαλιά του Μπατίστα και πολύ ωραία απόκρουση από τον Ντάνι σε κόρνερ, ενώ ο Ντέντια συγχαίρει τον τερματοφύλακά του. Η κεφαλιά του Μπατίστα στη γωνιά, η θαυμάσια απόκρουση από τον Ντάνι, που μπορούμε να πούμε ότι ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής του αγώνα. Γεωργιάδης που κέρδισε την μπάλα. Παπαϊωάννου. Μανολάς στον Βασιλόπουλο, η σέντρα του Βασιλόπουλου, η κεφαλιά του Μπατίστα και είναι το 2-0. Ένα πολύ ωραίο γκολ για την ΑΕΚ. Ένα γκολ που επισφραγίζει τη συνεχή υπεροχή των παικτών της ΑΕΚ από την αρχή του αγώνα και κυρίως στο δεύτερο ημίχρονο. Πανηγυρισμοί λοιπόν δικαιολογημένοι από τους φιλάθλους που περίμεναν το επιστέγασμα της πρωτοβουλίας της ΑΕΚ με ένα γκολ. Ένα γκολ που έρχεται με αυτή την πολύ ωραία κεφαλιά του Μπατίστα. Ακριβώς κάτω από την οριζόντια δοκό του τέρματος του Ντάνι πέρασε η μπάλα. Ήταν αδύνατο για τον πολύ καλό Αλβανό τερματοφύλακα να κόψει την μπάλα. Έτσι λοιπόν, λίγο πριν τελειώσει ο αγώνας και ενώ ο διαιτητής, ο Άγγλος διαιτητής κύριος Λιούις κρατάει τις καθυστερήσεις. Στο στάδιο της Νέας Φιλαδέλφειας οι αρχές και χειροκροτήματα έχουν σταματήσει, μια γενική παγωνιά στο καταχύμωνο της Αθήνας, ενώ η ΑΕΚ κοιτάται με 2-1 από την Τωρίνο και τώρα ο Σαββέσκι ετοιμάζεται να χτυπήσει αυτό το κόρνερ. Καλή ευκαιρία για ένα σούτ με τον Παπαϊωάννου, το σούτ επάνω, πάει ο Μπατίστα. Μπατίστα το τακούνι, είχε ξεχαστεί ο παίκτης της ΑΕΚ πίσω και τελικά μια μεγάλη ευκαιρία για την ΑΕΚ να ισοφαρίσει. Βλέπουμε εδώ σε επανάληψη το τακούνι από τον Μπατίστα. Μπατίστα ενώ ζήτησαν offside οι παίκτες της ιταλικής ομάδας. Αδικαιολόγητα όμως, γιατί βλέπουμε εδώ αριστερά στο βάθος να καλύπτεται από τον Σύφο ο Μπατίστα. Αλλά στην συνέχεια δέχτηκε εδώ ο πρόεδρος της ΑΕΚ, ο Κώστας Γενεράκης. Παρακολουθεί και εκείνος φυσικά με μεγάλο ενδιαφέρον και για τον Δημητριάδη. Τον Παπαϊωάννου τώρα. Παπαϊωάννου τώρα αναπτύσσεται η ΑΕΚ. Έχει κοντά του τον Βεντιρίνου. Παπαϊωάννου. Άνοιγμα για τον Σαββίδη. Σαββίδης παράλληλη σέντρα για τον Δημητριάδη. Απόκριση του Μαρκετζάνη. Και πάλι μπάλα για τον Σαββίδη. Περιμένει ο Παπαϊωάννου πιο πίσω. Σαββίδης εδώ στην παράλληλη σέντρα για τον Δημητριάδη και φαλιάκι, μπάλα out. Θαυμάσιο το γύρισμα από τον Δημητριάδη. Η μπάλα καταλήγει out και εδώ βλέπετε την απόγνωση του Έλληνα διεθνή παίκτη. Σε επανάληψη η φάση, σέντρα του Σαββίδη. Γυριστή κεφαλιά από τον Δημητριάδη και η μπάλα out. Τη δεξιότερα ο Σαμπανάτζοβιτς με τον Μπατίστα. Παπαϊωάννου Σαββίδης. Σαββίδης τώρα. Σαββίδης μπροστά είναι η παλιά, θαυμάσια τώρα εδώ και το Σαμπανάτζοβιτς στο γκολ. Σαμπανάτζοβιτς και 2-2. Η σοφάριση της ΑΕΚ με τον Σαμπανάτζοβιτς. 73ο λεπτό.
Θαυμάσια η μεταβίβαση από τον Σαβίδη για τον Σαπανάτζοβιτς, που θα πλασάρει έξοχα τον Μαρκετζάνη, κάνοντας το ΑΕΚ Τωρίνο 2-2. Βλέπετε κι εσείς τι γίνεται στο στάδιο Νίκος Γκούμας. Τα τύμπανα άρχισαν να ξαναχτυπάνε. Η σοφάριση λοιπόν της ΑΕΚ. ΑΕΚ Τωρίνο 2-2. Σαβεύσκι. Επικίνδυνα στον Παπαϊωάννου. Σε θέση βολής ο Παπαϊωάννου. Να δούμε. Κάνει το πλασέ ο Παπαϊωάννου και κάνει το 2-1 για την ΑΕΚ στο 62ο λεπτό. Ήταν η πολύ ωραία προσπάθεια των παικτών της ΑΕΚ που ξεκίνησε από τον Σαβεύσκι. Αυτός βρήκε τον Παπαϊωάννου σε θέση βολής. Δεν δυσκολεύτηκε ψύχρεμα αυτός να κάνει το 2-1 για την ΑΕΚ. Μαχητικός πάντα ο Μητρόπουλος. Ο Σαβεύσκι πατάει την μπάλα για τον Παπαϊωάννου που μπαίνει στην περιοχή και έχουμε πέναλτι. Από την προβολή που έκανε ο Γιώργος Παπαδόπουλος, ο Παπαϊωάννου έδειξε στην αρχή να προσπαθεί να κρατήσει την ισορροπία του για να μπει στην περιοχή. Τελικά δεν τα κατάφερε, έπεσε στο έδαφος και ο διαιτής βέβαια ορθώς καταλογίζει το πέναλτι στο 35ο λεπτό του αγώνα. Ο Βασίλης Δημητριάδης με 28 γκολ στο φετινό πρωτάθλημα πραγματοποιεί το 29ο, στέλνοντας την μπάλα στη δεξιά γωνία του Λεκίδη και κάνει το 2-0 στο 36ο λεπτό. Ο Έρακ τον κόβει με προβολή ο Παπαϊωάννου, κερδίζει ο Σαβεύσκι. Περνάει την μπάλα για τον Παπαϊωάννου που φεύγει καλυπτόμενος από τον Βακαλόπουλο απέναντι στον Λεκίδη. Ο Παπαϊωάννου κάνει το σούτ για το 3-0. Από την έξοχη μεταβίβαση του Τόνι Σαβεύσκι που λίγο πιο πριν είχε κερδίσει την μπάλα με προσωπική ενέργεια, ο Παύλος Παπαϊωάννου στο 42ο λεπτό πραγματοποιεί το ΑΕΚ Ηρακλής 3-0. Και η λήξη του αγώνα, την οποία ασφυρίζει ο διαιτής υπό την πίεση των χιλιάδων οπαδών της ΑΕΚ που εισβάλλουν στον αγωνιστικό χώρο για να αγκαλιάσουν τους παίκτες της ομάδας τους, οι οποίοι κατέκτησαν το δεύτερο συνεχόμενο πρωτάθλημά τους. Τα βλέπετε. Σίγουρα ήταν πάρα πολύ δύσκολο, διότι περάσαμε το πρώτο χρόνο, βήγαμε πρωταθλητές και πρέπει να διατηρήσουμε και αυτό τη δεύτερη χρονιά και νομίζω ότι το καταφέραμε με το καλύτερο τρόπο. Φτάσαμε έτσι στην τελευταία αγωνιστική. Η Νέα Φιλαδέλφεια χόρευε στο ρυθμό του τίτλου. Όλοι ήταν εκεί για να γιορτάσουν. Έχουν όλες τις δυνατότητες να κερδίσουν το Ολυμπιακό και οποιαδήποτε ομάδα και να πάρουν επάξια το πρωτάθλημα. Ο Ολυμπιακός αδιάφορος βαθμολογικά και με το μυαλό στις καλοκαιρινές διακοπές δεν στάθηκε δυνατό να ματαιώσει τη φιέστα. Όλοι πλην ελαχής των εξαιρέσεων αναγνώρισαν την ανωτερότητα της ΑΕΚ. Τα επινίκια κράτησαν μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες. Αν και στην αρχή ορισμένοι παίκτες υστέρησαν σε απόδοση. Κάπως έτσι έγιναν τα πράγματα.
του 13ου επαγγελματικού πρωταθλήματος ξεκινά με τους χειρότερους Ιωνούς για την Ένωση. Λες και η τύχη έπαιξε περίεργο παιχνίδι, αντιμετωπίζει τον μόνιμο στη λήξη του πρωταθλήματος κυνηγό της Ολυμπιακό, που η παράδοση τον θέλει πάντα νικητή στην πρεμιέρα όταν είναι γηπεδούχος. Την 1η Σεπτεμβρίου του 1991 προηγείται με 4-0. Η ΑΕΚ καταφέρνει απλώς να μειώσει. Δεν πήγαμε έτοιμοι για τον τέταρτο. Ο Ολυμπιακός δεν είχε ούτε μία ευκαιρία, έβαλε 3 γκολ. Και το τέταρτο με πέναλτι. Δεύτερο πιάτο από τα ίδια. Και πάλι ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό τώρα. Τα είχε όλα εκτός από γκολ. Μέχρι και δακρυγόνο είχε που πετάχτηκε από θερμοκέφαλο οπαδός του 89. Με τον Αθηναϊκό ο θρίαμβος μετατρέπεται σε αγχώδη νίκη. Διπρόσωπη η ΑΕΚ. Καλεί στα πρώτα 60 λεπτά, της προφέρει και στο πιάτο έτοιμα 2 γκολ ο Σαργκάνης. Στη συνέχεια μάλλον αδιάφορη. Δέχεται 2 γκολ και η ανακούφιση έρχεται με το σφύριγμα της λήξης. Μέσα στη Νέα Φιλαδέλφια κατακτά για πρώτη φορά την κορυφή στη βαθμολογία. Φοβερό το γκολ του Σαββίδη στο 55, το καλύτερο της αγωνιστικής. Στη μεγάλη προσπάθεια που κάνουμε για να καταστήσουμε φέτος το πρωτάθλημα, το κύπελλο και να κάνουμε μια καλή πορεία στην Ευρώπη, δεν πάει χαμένη. Δραματικό φινάλε για το 1991. Αποχαιρετά τη χρονιά με ισοπαλία στο σπίτι της. Οι φιλαθλοί της χειροκροτούν τη δόξα. Μετά από 3 χρόνια που είμαι εδώ, πιστεύω ότι αυτή η μέρα ήταν το πιο χειρότερο παιχνίδι που έχουμε κάνει. Την νίκη επί του άλλου δικεφάλου, του Βορρά, ανακηρύσσεται πρωταθλήτρια χειμώνα. Κάτι που συμβαίνει για 8η φορά. 70 λεπτά έχει την υπεροχή η ΑΕΚ. Το σκορ θα μπορούσε να ήταν και μεγαλύτερο. Βουλινός και Μπλάζεβιτς συμφωνούν ότι είναι η καλύτερη ομάδα του πρωταθλήματος. Μέσα σε χιονοθύλαξ ξαναρχίζει το κυμασία και πολύ σκληρά μάλιστα, με αντίπαλο τον Ολυμπιακό που προηγείται με ένα γκολ μάλλον τυχαίο. Απογοήτευση που μετριάζεται στην ισοφάριση για τον Μπάγεβιτς. Ευτυχώς που το σοφαρίσαμε γρήγορα, στο πρώτο μήκρονο. Δεν έχασε απλώς 2 βαθμούς στο Ολυμπιακό στάδιο, έχασε και έναν παίκτη, τον Τόνι Σαβεύσκη, που σε σύγκρουση με τον Αποστολάκη πέστη κάταγμα κλίδας. Οι τότε προβλέψεις τον έθιναν εκτός γηπέδου για 3 μήνες, τελικά επανήλθε σε 42 μέρες. Υπάρχουν και τα άλλα παιδιά. Νομίζω ότι θα καταφέρουν στο τέλος να είναι πρώτοι. Το πέρασμά της από τον Ισθμό συνοδεύτηκε από νίκη αλλά και από την πολυσυζητημένη υπόθεση δωροδοκίας. Ο Χατζη Αθανασίου αφήνει υπονοούμενα περί δωροδοκίας. Τελικά ο ίδιος τιμωρείται με αποκλεισμό, όσο για την υπόθεση μπαίνει στο αρχείο. Ο κ. Χατζη Αθανασίου μέσα διέδιδε ότι έχει 1 εκατομμύριο πριν και ότι μας εκνεύριζε με το να μας λέει το πρωτάθλημα που θα το πάρει ο Παναθηναϊκός με το έτσι θέλει. Θεαματική επιστροφή του Σαβεύσκη στο παιχνίδι με τη Λάρισα. Θεαματική και η ΑΕΚ, στη συνέχεια το πάνω χέρι. Ο Στέλιος Μανολάς, ένας παίκτης ορχήστρα. Με την Παναχαϊκή κάνει το πρώτο του hat-trick ο Δημητριάδης. Πιάνει το Σαραβάκο στον πίνακα των σκόρες. Αυτό με χαροποίησε είναι η νίκη της ομάδος και τίποτα περισσότερο. Φούλοι μηχανές για τον τίτλο στη Δράμα. Μεγάλη εμφάνιση και πάλι 2 γκολ ο Αλεξανδρής. Η μόνη πικρή γεύση από την απόφαση του Σαββίδη για μεταγραφή στην Ομόνια. Η 10η εκτός έδρας νίκη γίνεται στις Σέρες. Κλάσης ανώτερη στο 20 εξασφαλίζει την νίκη. Και ο τερματισμός, ο τίτλος, η δικαίωση. Η ΑΕΚ πρωταθλήτρια για δεύτερη φορά μέσα σε 4 χρόνια. Με τον ίδιο προπονητή, σχεδόν τους ίδιους παίκτες, αλλά με νέους οπαδούς. Πολλοί από αυτούς εκείνο το βράδυ της 31ης Μαΐου ακολούθησαν την αγαπημένη τους ομάδα στο κέντρο που γιόρτασε τον τίτλο. Και όλοι μαζί συμφώνησαν ότι. Δε σ' αλλάζω, δε σ' αλλάζω, τη συμφωνή που ταιριάζω κι όσο ζω θα το φωνάζω. Δε σ' αλλάζω, δε σ' αλλάζω, δε σ' αλλάζω, δε σ' αλλάζω, τη συμφωνή που ταιριάζω κι όσο ζω θα το φωνάζω. Δε σ' αλλάζω, δε σ' αλλάζω.